Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Capital. Πάμε μαζί να δούμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων της ημέρας. Αποφασισμένος για συνέχιση του διαλόγου όσον αφορά τις εσωτερικές πτυχές, δηλώνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Την επόμενη εβδομάδα θα συναντηθεί με την Ελίζαμπεθ Σπέχαρ. Συνάντηση με Μουσταφά Κιντζή θα επιδιώξει μετά την διαμόρφωση του νέου Υπουργικού Συμβουλίου. Υποκταήμερη κράτηση τέθηκαν οι δύο ύποπτοι για τον φόνο που διαπράχθηκε χθες στη Λεμεσό. Οι δύο φέρονται ως τα πρόσωπα που μετέφεραν τους εκτελεστές στο εστιατόριο όπου διαπράχθηκε το έγκλημα. Η αστυνομία αναζητεί τους τρεις δράστες. Στον στόχο σου πια αναμένεται να φτάσει το βράδυ το γεωτρύπανο Σάιπεμ 12.000 μετά από το σημείο της γεώτρησης Καλυψό που ολοκληρώθηκε με επιτυχία, δίνοντας ενθαρρυντικά στοιχεία. Αιτήματα για άνοιγμα λογαριασμών σε κυπριακές και ελβετικές τράπεζες υπέβαλαν οι εισαγγελικές αρχές της Ελλάδος προκειμένου να στοιχειοθετηθούν οι καταθέσεις των προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση Νοβάρτης. Αυτά και άλλα πολλά θα δούμε στην συνέχεια. Θα αρχίσουμε όμως από το κυπριακό πρόβλημα. Όπου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης σε δηλώσεις του ανέφερε πως αναμένεται να συναντηθεί με την ειδική αντιπρόσωπο Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, έτσι ώστε να καθοριστεί και να διαφανεί συνέχεια των συνομιλιών. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι έτοιμος για συνέχιση του διαλόγου και μετά από την διαμόρφωση του Υπουργικού θα επιδιώξει συνάντηση με τον Μουσταφά Κιντζή. Αποφασισμένος για συνέχιση του διαλόγου τουλάχιστον όσον αφορά τις εσωτερικές πτυχές, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης επανέλαβε ότι αμέσως μετά την διαμόρφωση του νέου Υπουργικού Συμβουλίου θα επιδιώξει συνάντηση με τον τουρκοκύπριο ηγέτη Μουσταφά Ακιντζή, σημειώνοντας ότι ελπίζει να μην αντιμετωπίσει ανάλογες συμπεριφορές με το παρελθόν και οι δύο πλευρές να παραμείνουν προσιλωμένες στο πλαίσιο που διαμορφώθηκε κατά τις τελευταίες διαπραγματεύσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε πως την επόμενη εβδομάδα θα έχει συνάντηση με την ειδική αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα, Ελίζαμπεθ Σπέχαρ. Πιστεύω ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχω συνάντηση με την κυρία Σπέχαρτ για να δούμε, να διερευνήσει κατά πόσον δημιουργούνται εκείνες οι προοπτικές που να βάσιμα να δίνουν την ελπίδα ενός διαλόγου πάνω στη σωστή βάση, πάνω στα όσα είχαν συμφωνηθεί, αλλά και όχι μόνο. Να συνειδητοποιήσουν και οι Τουρκοκύπριοι ότι απαιτείται να αναγνωρίσουν και τις έγνοιες και τις προσδοκίες και τις ανησυχίες των θυμάτων της εισβολής. Αυτό θα το δούμε και με βάση τα όσα δηλώνονται και τα προϋποθέσεις που θέτουν και καλό είναι όλοι μας να παρακολουθούμε τις αλλαγές συμπεριφοράς της τουρκοκυπριακής ηγεσίας και όχι μόνο και της Τουρκίας. Θα πράξω ό,τι μου είναι ανθρώπινα δυνατόν για να δούμε αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις εκείνες. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτιέρες λαμβάνει συμβουλές από την Ελίζαμπεθ Σπέχαρ ως προς το πώς μπορούν να καθοριστούν τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του Φέρχαν Χακ. Καθοδόν για τον στόχο σου πια βρίσκεται το γεωτρύπανο της Eni Saipem 12.000 όπου αναμένεται να φτάσει κυρίες και κύριοι νωρίς το βράδυ. Είναι η πρώτη γεώτρηση που θα γίνει στο τεμάχιο 3 και τον στόχο σου πια με τις προσδοκίες να είναι χαμηλές. Ωστόσο σημειώνεται ότι κάθε γεώτρηση έχει μεγάλη σημασία ως προς το να εξαχθούν συμπεράσματα για την γεωλογία και την δυναμική της κυπριακής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Στόχος σου πια αναμένεται να φτάσει το βράδυ το γεωτρύπανο Σάιπεμ 12.000 μετά από το σημείο της γεώτρησης Καλυψό που ολοκλήρωσε με επιτυχία, δίνοντας ενθαρρυντικά στοιχεία. Τις επόμενες εβδομάδες θα ανακοινωθούν οι ποσότητες αφού απαιτούνται εμπεριστατωμένες γεωφυσικές και γεωλογικές μελέτες και περαιτέρω εργασίες έρευνας και αξιολόγησης. Η γεώτρηση στον στόχο σου πια αντιμετωπίζεται με εξαιρετικό ενδιαφέρον επειδή γίνεται με εντελώς νέα γεωλογική ερμηνεία που θέλει σχηματισμό κοιτασμάτων όπως αυτών με την γεωλογία του Λεβιάθαν και του Αφροδίτη αλλά και αυτή του Ζόρ και του Κάλυψο. Μια ανακάλυψη στην Σουπιά θα ανοίξει δρόμους για αναζήτηση κοιτασμάτων και σε σειρά άλλων πρόσθετων στόχων στην περιοχή μας. Υπενθυμίζεται ότι στο τεμάχιο 3 τα δικαιώματα ανήκουν στην Eni σε συνεργασία με την κορεατική Κόγκας. Αξίζει να αναφερθεί πως η κυβέρνηση του Λιβάνου υπέγραψε τα πρώτα της συμβόλαια για εξόρυξη φυσικού αερίου με την γαλλική Total, την ιταλική Eni και τη ρωσική Novatek. Η εξέλιξη αναμένεται να πυροδοτήσει νέα ένταση στις σχέσεις του Λιβάνου με το Ισραήλ, καθότι το Τελ Αβίβ ήδη έχει προειδοποιήσει με δυσμενείς επιπτώσεις σε περίπτωση που η Βηρυτός προχωρήσει στην υλοποίηση των ενεργειακών σχεδιασμών της.
Οι γεωτρήτσες σε πρώτη φάση αφορούν 2 από συνολικά 5 τεμάχια. Παραμένουμε στα ενεργειακά, κυρίες και κύριοι, όπου υπάρχουν πληροφορίες ότι βρίσκεται ήδη στην θέση του στη Σουπιά και στο τεμάχιο 3 το ΣΑΙΠΕΜ 12.000. Είναι τώρα μαζί μας εδώ ειδική σε θέματα Μέσης Ανατολής και γύρω από τα ενεργειακά και διευβουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού, κυρία Ελένη Σταύρου. Κυρία Σταύρου, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, αρκετά τα όσα διαδραματίζονται. Είχαμε χθες τα ενθαρρυντικά στοιχεία ως προς το τεμάχιο 6 και τον στόχο Καλυψό. Αναμένεται φυσικά τις επόμενες μέρες, την επόμενη εβδομάδα, να έχουμε και τις ποσότητες. Αυτά τα ενθαρρυντικά στοιχεία αφήνουν ένα μεγάλο κεφάλαιο αισιοδοξίας σε αυτά τα κοιτάσματα. Τώρα γνωρίζουμε ότι πάμε στο στόχο σου πια, όπου εκεί θα είναι και η πρώτη έτσι γεώτρηση σε αυτό το τεμάχιο 3. Θα δούμε φυσικά και στην πορεία πώς διαμορφώνεται όλο αυτό το παιχνίδι. Και με τις ΑΟΣ, που έχουμε αυτά, και με το Λίβανο, έχουμε και αμφισβήτηση τους... Από την Τουρκία, είχαμε και την απάντηση από το Κάιρο. Από το Κάιρο και τα λοιπά. Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό, θεωρώ, πρώτα απ' όλα, να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει, να του υπενθυμίσουμε μάλλον τι εστί ΑΟΣ, να επεξηγήσουμε κάποια πράγματα, να πούμε ότι... Η Κυπριακή Δημοκρατία και η Αίγυπτος έχουν υπογράψει από το 2003 τη συμφωνία με την οποία έχουν αποφασίσει την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής του ζώνης και τη διακηρύξανε και την καταθέσανε αμέσως στον ΟΗΕ. Η συμφωνία αυτή, να πούμε, στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο και συγκεκριμένα στη Διεθνή Συνθήκη για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982. Η συνθήκη αυτή είναι που έβαλε σε τάξη όλα τα προβλήματα που παρουσιάζονται μεταξύ των χωρών που έχουν θαλάσσια σύνορα. Μάλιστα. Τη συνθήκη αυτή την έχουν υπογράψει όλες οι χώρες του κόσμου εκτός από την Τουρκία. Με τη συνθήκη αυτή καθορίζονται μεταξύ άλλων διατάξεων και οι έννοιες τι είναι χωρικά ύδατα, τι είναι γιατί δεν έχει υπογράψει, υφαλοκρηπίδα και τι είναι αποκλειστική ζώνη, η οποία θα σας πω τώρα, η οποία ουσιαστικά έχει ισχύ και υπερκαλύπτει την έννοια της υφαλοκρηπίδας. Η αποκλειστική οικονομική ζώνη. Σαν να έχει κάπως καταργηθεί ο όρος, θέλω να πω, υφαλοκρηπίδα. Αυτό που μπορεί λοιπόν να συγκρατήσει κοινή γνώμη όταν ακούει κάθε μέρα για την ΑΟΣ είναι ότι αποκλειστική οικονομική ζώνη είναι η θαλάσσια έκταση μέχρι 200 ναυτικά μίλια από τις ακτές κάθε χώρας και στην έκταση αυτή η οικονομική εκμετάλλευση του βυθού σε όλο το βάθος του ανήκει αποκλειστικά στο θαλάσσιο κράτος. Αν η έκταση της θάλασσας μεταξύ παράκτιων κρατών είναι μικρότερη, έτσι, τα όρια της ΑΟΣ τους τοποθετούνται σε αυτό που ονομάζουμε μέση γραμμή. Είναι δηλαδή απλά για να τα βρούνε. Αποκλειστική οικονομική ζώνη έχουν και όλα τα νησιωτικά κράτη και όλα τα νησιά και νησίδες των ηπειρωτικών κρατών. Η διαδικασία οριοθέτησης της ΑΟΣ είναι απλή. Το κάθε κράτος μπορεί και από μόνο του να διακηρύξει την ΑΟΣ του και να καταθέσει τις λεγόμενες συντεταγμένες. Λοιπόν, αν υπάρχει και άλλο κράτος απέναντι, μπορούν να το κάνουν μαζί, λοιπόν, να καταλήξουν σε συμφωνία, όπως προανέφερα, δεσμευτική, τόσο μεταξύ τους όσο και διεθνώς. Με βάση λοιπόν τη Διεθνή Συνθήκη του ΟΗΕ, η χώρα μας έχει καταλήξει εκτός από την Αίγυπτο σε οριοθέτηση της ΑΟΣ μας και με το Ισραήλ και με το Λίβανο και πάνω σε αυτές τις συμφωνίες, αυτές οι συμφωνίες αποτελέσανε τη βάση, τα Μάλιστα. θεμέλια, πάνω στα οποία κτίσαμε τις ιστορικές τριμερείς συνεργασίες. Με το Ισραήλ, την Αίγυπτο, τον Λίβανο και την... Κρατήστε έτσι λίγο μπροστά. Και την Ιορδανία. Εδώ βλέπετε είναι ο χάρτης ο οποίος τα δείχνει καθαρά. Εδώ είναι έτσι η Τουρκία και πώς θα εξηγήσω μετά για την κατεχόμενη πατρίδα μας. Εδώ είναι η Κύπρος και βλέπετε εδώ Συρία, Λίβανο, το δούμε και στην Αίγυπτο. Ναι, να τα δείτε καθαρά εδώ.
ότι για την κατηχόμενη πατρίδα μας οι συμφωνίες για την ΑΟΣ, αν μπορείτε να το δείξετε και λίγο πιο κοντά για τα ενεργειακά κοιτάσματα. Εκεί που είναι το μαύρο το χρώμα. Mm-hmm. Διότι είναι πρώτα απ' όλα έτσι, αυτές οι συμφωνίες περισσότερο για την χώρα μας που είναι κατεχόμενη κατεχόμενη πατρίδα μας ένα μέρος, είναι πρωτίστως τεράστιας στρατηγικής σημασίας και μετά οικονομικής. Διότι οι μεγάλες χώρες και μεγάλες εταιρείες που επενδύουν δισεκατομμύρια στην ΑΟΣ μας αντιμετωπίζουν, αυτές καλούνται να αντιμετωπίσουν την διεθνή αλητεία της Τουρκίας και προστατεύουν την κρατική μας υπόσταση και προστατεύουν και από μια τουρκική λύση του προβλήματος. Αυτό το μαύρο χρώμα εκεί είναι δηλαδή... Αυτό που ήθελε, τη συμφωνία με την Αίγυπτο, τη συμφωνία μας με την Αίγυπτο την υπογράψαμε επί Χόσνη Μουμπάρακ. Όταν το καθεστώς αυτό ανατράπηκε και στην εξουσία ανέβηκαν οι αδερφοί μουσουλμάνοι με τον Μόρση, ακούστηκε για πρώτη φορά στη Βουλή της Αιγύπτου η πρόθεση να κηρύξουν άκυρη τη συμφωνία μας. Λοιπόν, εδώ μπαίνει ο χάρτης. Διότι οι αδερφοί μουσουλμάνοι διατηρούσαν καλές σχέσεις πολύ με τον Ερντογάν. Η Τουρκία είχε χρηματοδοτήσει και την εκλογική νίκη του Μόρση. Τα κοινά φιλόδοξα σχέδια Τουρκίας-Αιγύπτου ήταν να ενώσουν εδώ με το μαύρο που βλέπετε, τις ΑΟΣ τους, να ακυρώσουν τη συμφωνία της Αιγύπτου με την Κύπρο και να ενώσουν τις ΑΟΣ Τουρκίας-Αιγύπτου. Μάλιστα, κάτι το οποίο κοιτάξετε πόσες χώρες εγκλωβίζει εδώ όμως. Ισραήλ, Λίβανο, έτσι, Συρία και γι' αυτό και οι άλλες χώρες εδώ που βλέπετε, οι μικρές χώρες που προανέφερα τώρα και μεγάλες, δεν ήθελαν κάτι τέτοιο, διότι σε μια τέτοια περίπτωση έτσι, θα εγκλωβίζανε όλες τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και θα τους στερούσαν, έτσι, όχι μόνο τις πηγές του φυσικού αερίου, μάλιστα, αλλά προπαντός τις οδούς μεταφοράς προς την Ευρώπη. Τώρα, εμείς βλέπουμε ότι και αυτό απετράπηκε, ανεβαίνοντας στην εξουσία, έτσι, ο Σίση, που φυλάκισε τον Μόρση και τα λοιπά και ωραία, ήρθε και υπέγραψε μαζί με τον ελληνισμό Ελλάδα και Κύπρο τις αποκλειστικές... την οικονομική ζώνη. Κατά την πρώτη σύνοδο κορυφής με τον πρόεδρο Αναστασιάδη και τον πρωθυπουργό τότε, Αντώνη Σαμαρά, αποφασίστηκε να προχωρήσουμε και στην ανακήρυξη Αιγύπτου, των ΑΟΣ Αιγύπτου και Ελλάδας. Όμως κάτι τέτοιο δεν προχώρησε, διότι ολόκληρη η Δύση αποτρέπει την Ελλάδα από το να το προχαρήσει, γιατί φοβούνται την αντίδραση της Τουρκίας. Τώρα, αυτό που λέει ότι έπεσαν υπογραφές σήμερα του Λιβάνου και ενδέχεται να πυροδοτήσει στις σχέσεις του Λιβάνου με το Ισραήλ. Είναι πολύ σημαντικό Ισραήλ. Να πούμε όμως τι μας αφορά, ότι... Έτσι, δεν δέχεται, με είχατε ρωτήσει πριν, γιατί δεν δέχεται η Τουρκία το διεθνές δίκαιο. Λοιπόν, και μετά σας απαντώ και για το Λίβανο. Γιατί δεν την συμφέρει να δεχτεί ότι το ελληνικό Καστελόριζο και νησιωτικό σύμπλεγμα δικαιούται να έχει ΑΟΣ. Αυτό δεν το δέχεται. Διότι η ΑΟΣ του Καστελόριζου είναι εκείνη, και το δείχνω μάλιστα εδώ πάλι, έτσι, είναι εκείνη που ενώ έρχεται μέχρι την Κύπρο, ορίστε, Ελλάδα και Κύπρος, λοιπόν, και ενώνεται με την ΑΟΣ της Κύπρου αλλά και με την ΑΟΣ της Αιγύπτου. Και τότε μόνο δημιουργείται ο διάδρομος εκείνος που ενώνει αυτές τις χώρες. Τώρα, αυτό που έγινε με το Λίβανο και με την Τουρκία. Η Τουρκία τώρα αμφισβητεί την ανακήρυξη των ΑΟΣ μας, έτσι, με την Κύπρο-Αιγύπτου. Ήταν άμεση η απάντηση της Αιγύπτου ότι το διεθνές δίκαιο και η συμφωνία αυτή δεν αμφισβητείται και θα έχετε να κάνετε με στρατιωτική μας παρέμβαση. Μάλιστα. Άρα είναι καθαρή προειδοποίηση για αποτρεπτική ισχύει κάτι τέτοιο. Το δε με το Λίβανο. Λοιπόν, ο Λίβανος υπέγραψε αυτές τις συμφωνίες με τις εταιρείες τις πετρελαϊκές. Γιατί αντιδρά το Ισραήλ? Διότι το Ισραήλ μαζί με το Λίβανο έχουν κάποιες ζώνες στις αποκλειστικές τους στις αποκλειστικές ένα τεμάχιο βρίσκεται από αμφισβήτηση. Οι οποίες θεωρούνται
γκρίζες ζώνες και για τις οποίες διαπληκτίζονται και διαφωνούν εδώ και χρόνια. Αυτό εμάς μας επηρεάζει ως ένα βαθμό, όμως έρχεται η Κύπρος και ο πρόεδρος Αναστασιάδης που έχει πολύ καλές σχέσεις και με τους δύο και έχουμε υπογράψει τριμερείς συμμαχίες λειτουργήσουμε ως μεσολαβητές. Άρα εμείς καλούμαστε να φέρουμε τα δύο μέρη για να τα βρούνε. Λοιπόν, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την όλη επεξήγηση, έτσι ώστε για να κατανοήσουμε όλοι μας τι ακριβώς είναι αυτό που διαδραματίζεται στην αποκλειστική ζώνη, αλλά γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Να σας είναι πολύ σημαντικό, θα τα ξαναπούμε πάνω σε αυτό, γιατί το Κυπριακό Υπουργείο Εξωτερικών έχει ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα των γκρίζων ζωνών. Και έχουμε την ευκαιρία και να θίξουμε περισσότερο το θέμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, μεταφερόμαστε τώρα στην Αθήνα και στις επαφές του Προέδρου της Βουλής, του κύριου Δημήτρη Σιλούρη. Είναι μαζί μας ο πολιτικός μας συντάκτης Μάριος Καμιναρίδης για να μας δώσει περισσότερα. Μάριε, καλησπέρα. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, να αρχίσουμε από την αρχή, από το πρόγραμμα του Προέδρου της Βουλής. Πρόεδρος της Βουλής θα αντιπροσώπω πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη εργασίας, απολογούμε, στην Αθήνα. Νωρίτερα σήμερα είχε συνάντηση με τον Έλληνα πρόεδρο κύριο Προκόπη Παυλόπουλο και τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, τον κύριο Νίκο Βούτση, με τους οποίους συζήτησε το Κυπριακό. Ο κύριος Παυλόπουλος σημείωσε κατά τη συνάντηση ότι η Ελλάδα και η Κύπρος επιθυμούν λύση του Κυπριακού στη βάση ευρωπαϊκών αρχών και του διεθνής δικαίου. Δεν νοείται μέρος Ευρωπαϊκής Ένωσης με παρουσία ξένων στρατευμάτων και εγγύησης τρίτων, τόνισε. Απολογούμε. Κατά τη συνάντηση με τον κύριο Βούτση σημειώθηκαν ότι βρίσκονται στην τελική ευθεία για τη δημοσιοποίηση του φακέλου της Κύπρου, έναν πάρα πολύ ουσιαστικό έργο το οποίο έχει γίνει τώρα τελευταίο χρόνο πλέον με τους διαφορετικούς φακέλους να βρίσκονται εντός της Βουλής στη Λευκωσία από την επίσημη επίσκεψη που είχε ο κύριος Βούτσης εδώ πριν το περασμένο χρόνο. Εδόθηκε και παράδοσε στον πρόεδρο της Βουλής το φάκελο της Κύπρου όλα τα στοιχεία που είχε η Βουλή των Ελλήνων στο αρχείο της, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Και έτσι ώστε να είναι προσβάσιμο τόσο στους επιστήμονες όσο στο κοινό, όπως ήταν η δέσμευση εναντίον των δύο λαών, το Κυπριακό, Κωνσταντίνα, και τα θέματα Σκοπίων ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο κύριος Σιλούρης με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Νίκο Κοτσά. Σύμφωνα με ανάρτηση του κύριου Σιλούρη στο προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, η συνάντηση αποτελεί μια καλή ευκαιρία για να ανταλλαγή απόψεων για θέματα που απασχολούν την Κύπρο και την Ελλάδα. Μάριε, και αυτό που γνωρίζουμε πάντοτε με πληροφορίες είναι ότι την Δευτέρα θα παραθέσει και δημοσιογραφική διάσκεψη ο πρόεδρος της Βουλής για να δώσει περισσότερες πληροφορίες επί των επαφών που είχε στην Αθήνα. Και τώρα, βεβαίως θα μας ενημερώσει ειδικά για το φάκελο της Κύπρου, όπου ο κύριος Σιλούρης, όμως και ο προηγούμενος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο κύριος Ομήρου, έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά, ειδικά στο φάκελο της Κύπρου, κάτι το οποίο είναι μια ιστορία για μας που βιώνουμε 43 χρόνια εισβολής και κατοχής, κάτι το οποίο ελπίζουμε κάποια μέρα ο κυρίαρχος λαός θα έχει όλες τις πληροφορίες ενώπιον του για να μπορεί να κάνει τα δικά του συμπεράσματα. Μάριε, περνάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, όπου κατά 2,56 εκατομμύρια ευρώ θα αυξηθεί κρατική χορηγία προς τα κόμματα για το 2018, η οποία ανέρχεται συνολικά στα 6,6 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή, Μάρια, είναι μια έκτακτη χορηγία για τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Ναι, η αύξηση των 2,5 εκατομμύρια είναι η κρατική χορηγία για το έτος 2018, το οποίο μοιραστήκα προημερών στα κοινοβουλευτικά κόμματα στη Βουλή και ανέρχεται συνολικά στο 6,6 εκατομμύρια. Αυτή η συγκεκριμένη έκτακτη φορά ήταν για τις απάνες, για τις προεδρικές εκλογές, Κωνσταντίνε. Αναφέρουμε έτσι εντάχει για να ξέρουν και οι φίλοι τηλεθεατές ότι το ΔΙΣΥ για το 2018 πήρε το ποσό 1,9 εκατομμύριο, το 2017 πήρε το ποσό 1,1 εκατομμύριο. Το ΑΚΕΛ το 2018 το ποσό 1,6
εκατομμύριο και το έτος του 2017 ποσόν 997.000. Το δίκο το 2018 ποσόν 970.000 και το ποσό το 17 ήταν 596. Η ΕΔΕΚ το 18 485.000, ενώ το 17 298, Συμμαχία Πολιτών το 18 475.000, 17 ήταν 292.000, το Κίνημα Αλληλεγγύης το 18 πήρε το ποσό το 430.000, ενώ το 17 ήταν 264, Κίνημα Οικολόγων το 18 το ποσό το 405.000, ενώ το 17 ήταν 249.000 και τελευταίο το ΕΛΑΜ για το 18 το ποσό 341.000, ενώ το 17 πήρε το ποσό 209.000. Μάριε, ενημέρωσε μας, αυτή όπως προανέφερα είναι μια έκτακτη χορηγία από το κρατική χορηγία που ήταν προεκλογών. Ναι, προεκλογών, ειδικά όταν υπάρχουν εκλογές πλέον για να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια και ακοπή η ιδιωτική χορηγία προς οι ιδιώτες χορηγούν προς τα κοινωνευτικά κόμματα. Μάλιστα, λοιπόν, Μάριε. Να αναφέρω επίσης με την άδεια σου και κλείνοντας βεβαίως ότι πέραν το πιο πάνω ποσό που έχουμε προαναφέρει, 100.000 εδόθηκε για σκοπούς διαφώτιση για το Κυπριακό και δεν χρειάζονται τα κοινωνευτικά κόμματα να δώσουν οποιαδήποτε αναφορά ή αποδείξεις για τα συγκεκριμένα τι διαφώτιση έχουν κάνει. Επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσό, 314.000 για όποια κοινωνιστική ομάδα έχει και νεαρής, οργανισμό νεολαίας στην η νεολαία στο κόμμα τους ή στο κίνημα τους, πλέον έχουν μοιράσει και το ποσό το 314.000. Μαρία, λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Δεν έφερε ένσταση, κυρίες και κύριοι, υπεράσπιση στην οκταήμερη κράτηση των δύο προσώπων που συνελήφθησαν ως ύποπτη για τον φόνο του 47χρονου Ερνέστ Λεωνίδη, που διαπράχθηκε χθες στη Λεμεσό. Οι δύο φέρονται ως τα πρόσωπα που μετέφεραν με αυτοκίνητο τους εκτελεστές, ενώ καταζητείται και τρίτο πρόσωπο. Την οκταήμερη προσωποκράτηση των δύο υπόπτων σε σχέση με τον φόνο του 47χρονου Ερνέστου Λεωνίδη διέταξε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, οι οποίοι φέρεται να μετέφεραν τους τρεις εκτελεστές στη σκηνή του εγκλήματος, ενώ καταζητείται τρίτο πρόσωπο. Πρόκειται για 24χρονο Ρώσο, μόνιμο κάτοικο Κύπρου και 25χρονο ομογενή από τη Γεωργία. Τα πρόσωπα αυτά συνελήφθηκαν μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, εξασφάλιση μαρτυρίας, καθώς και από επιθεώρηση των κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης της περιοχής. Τα δύο αυτά πρόσωπα μετέβηκαν σε συγκεκριμένο σημείο στη Λεμεσόν, όπου παρέλαβαν τα τρία πρόσωπα που φαίνεται να εγκαταλείπουν τη σκηνή του φόνου μετά τη διάπραξή του και τους μετέφεραν σε κάποιον εστιατόριο στον ποταμό Γερμανασόγιας. Οι διοκτικές αρχές αναζητούν τα κίνητρα της εκτέλεσης του 47χρονου ομογενή από τη Γεωργία, αφού το θύμα ήταν γνωστός στις αρχές, τις οποίες απασχόλησε σε διάφορες υποθέσεις. Το φωνικό καρτέρι στο θύμα στήθηκε σε ταβέρνα στην τουριστική περιοχή Γερμανασόγιας γύρω στις 2 χθες το μεσημέρι, καθώς ήταν με δύο φιλικά του πρόσωπα. Η αστυνομία εξακολουθεί να καταζητεί τους τρεις δράστες που άνοιξαν πυρ, τα δύο πρόσωπα που συνόδευαν τον 47χρονο και που μετά διέφυγαν, τον αδελφό του Ρώσου συλληφθέντα που τους παρέλαβε από το σημείο τους δύο νεαρούς, καθώς και γυναίκα η οποία πήρε οδηγίες για να μεταβεί στη σκηνή του φόνου για να παραλάβει το όχημα ενοικιάσεως με το οποίο μεταφέρθηκαν οι τρεις δράστες στη σκηνή και το εξαφάνισε. Σήμερα διενεργήθηκε η νομισμένη νεκροτομία επί της ορού του 47χρονου πατέρα 5 παιδιών από την ιατροδικαστή Ελένη Αντωνίου, η οποία κατέδειξε ότι η σφαίρα που τον έπληξε θανάσιμα ήταν αυτή στην κοιλιακή χώρα. Υπό ξαήμερη κράτηση τέθηκε 28χρονος Ελληνοκύπριος, ο οποίος φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι τρία πρόσωπα, ενώ χτύπησε με το αυτοκίνητο του άλλα δύο κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Τσικνοπέμπτης στο κέντρο της Λεμεσού. Διάταγμα εξαήμερης κράτησης επιβλήθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εναντίον 28χρονου οδηγού που μαχαιρώσε τρεις νεαρούς και παρέσυρε δύο πεζούς μπροστά στα μάτια της γυναίκας του και στα τρία ανήλικα παιδιά του στην οδό Ανδρέα Θεμιστοκλέου στη Λεμεσό, όπου υπήρχε πλήθος κόσμου λόγω των εορτασμών του καρναβαγιού. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 9 το βράδυ, ο 28χρονος, λόγω του ότι δεν μπορούσε να προχωρήσει το όχημά του από το πλήθος του κόσμου που γλεντούσε, άρχισε να διαπληκτίζεται με ομάδα ατόμων και τότε οδήγησε το όχημά του επικίνδυνα και αλόγιστα προς το πλήθος, με αποτέλεσμα να χτυπήσει έναν 23χρονο.
Στη συνέχεια κατέβηκε από το αυτοκίνητο του και με μαχαίρι που είχε μαζί του τραυμάτισε ακόμα 3 πρόσωπα ηλικίας 23, 24 και 25 ετών. Ακολούθως, αστυνομικός που βρισκόταν εκτός καθήκοντος του αστυνομικού σταθμού Αγρού προσέγγισε τον 27χρονο με σκοπό να τον αφοπλίσει. Το 27χρονος τραυμάτισε με το αυτοκίνητο του των αστυνομικών αυτών, ο οποίος τελικά κατάφερε και το συνέλαβε για αυτόφορα δικήματα. Οι τραυματίες, αφού έτυχαν των πρώτων βοηθειών, απολύθηκαν εκτός από έναν που φέρει σοβαρό τραύμα από μαχαίρι στην Κοιλιακή χώρα και κρατήθηκε για νοσηλεία σε ιδιωτική κλινική. Ανακρινόμενος ο 28χρονος ισχυρίστηκε ότι ο λόγος που προέβη στην ενέργεια αυτή ήταν επειδή φοβήθηκε τόσο για τον ίδιο όσο και για την οικογένειά του που επέβαινε στο αυτοκίνητο. Παραμένουμε στην αστυνομική ενημέρωση και στην συνάδελφο Κωνσταντίνα Ρουσιά. Κωνσταντίνα, ο λόγος σε σένα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ένοχο έκρινε το κακουργείο δικαίου Πάφου 40χρονο για τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και τραυματισμός σε βάρος 16χρονου παιδιού. Το δικαστήριο όρισε την υπόθεση για τις 16 Φεβρουαρίου, ημερομηνία κατά την οποία θα αγορεύσουν οι δύο πλευρές για μετριασμό της ποινής, ενώ σε επόμενη δικάσιμο το δικαστήριο θα ανακοινώσει την ποινή που θα επιβάλλει στον 40χρονο. Μέχρι τότε το δικαστήριο διέταξε όπως ο 40χρονος παραμείνει υποκράτηση. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα αδικήματα στα οποία κρίθηκε ένοχος ο 40χρονος που κατάγεται από την Ιορδανία διαπράχθηκαν στις 6 Ιουλίου του 2017 στην Πέγια. Ο 40χρονος τραυμάτισε τον 16χρονο γιο της τουρκοκύπριας συμβίας του με σχοινί, το οποίο είχε περάσει στο λαιμό του. Σοβαρά τραυματισμένος είναι 40χρονος μοτοσυκλετιστής μετά από τροχαία σύγκρουση που σημειώθηκε στην Αγία Νάπα, ο οποίος λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 3 το απόγευμα στην οδό Τεύκρου Ανθία στην Αγία Νάπα. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχει η αστυνομία, φαίνεται πως διερχόμενο όχημα συγκρούστηκε με την μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 40χρονος Κύπριος μοτοσυκλετιστής. Λόγω της φοδρότητας της σύγκρουσης, ο 40χρονος τραυματίστηκε σοβαρά. Αρχικά είχε διακομιστεί με ασθενοφόρο στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Αμοχώς του, αλλά λόγω της σοβαρής κατάστασής του μεταφέρθηκε στην εντατική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, όπου διασωληνώθηκε. Απάτη εκατομμυρίων σε βάρος 70χρονου επιχειρηματία από δύο Ελληνοκύπριους διερευνά η αστυνομία της Λεμεσού. Συγκεκριμένα ένας 44χρονος και ένας 73χρονος από τη Λεμεσό κατάφεραν να αποσπάσουν από 70χρονο πρώην εργολάβο το υπέρογκο ποσό των 2.122.000 ευρώ αφού του υποσχέθηκαν ότι θα κανόνιζαν να αναδιαρθρωθεί δάνειο που έχει σε τράπεζα ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ. Ανταυτού οι ύποπτοι άρπαξαν το τεράστιο χρηματικό ποσό και έγιναν καπνός με αποτέλεσμα παραπονούν να προσφύγει στην αστυνομία. Σύμφωνα με την καταγγελία του 70χρονου, η απάτη άρχισε το 2016, όταν οι δύο του παρουσιάστηκαν ως τα πρόσωπα που θα μεσολαβούσαν ώστε να αναδιαρθρωθεί το δάνειο ύψος 3 εκατομμυρίων ευρώ που είχε σε συγκεκριμένη τράπεζα. Ο 70χρονος μετέβη στην αστυνομία και κατήγγειλε το περιστατικό και εναντίον των δύο εξασφαλίστηκε ένταλμα σύλληψης και καταζητούνται. Να παρακολουθήσουμε τη δήλωση αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου Αδέλε Μεσού, κ. Μαρίνος Βασιλείου. Καταγγέλθηκε από 70χρονο ότι μεταξύ του 2016 και 2017 δύο Ελληνοκύπριοι ηλικίας 44 και 64 χρονών με ψευδείς παραστάσεις και πλαστά έγγραφα κατάφεραν να του αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 2.122.000 ευρώ. Συγκεκριμένα του υποσχέθηκαν ότι θα του έκαναν αναδιάρθρωση και μείωση των δανείων παρουσιάζοντάς του πλαστά έγγραφα και αποδείξεις άλλων τραπεζών. Εναντίον τους εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα και καταζητούνται. Την Κύπρο φέρεται να αγγίζει το σκάνδαλο Νοβάρτης που συνταράσσει εδώ και καιρό την Ελλάδα, καθώς οι δικαστικές αρχές της χώρας υπέβαλαν επίσημα αίτημα στην Κυπριακή Δημοκρατία για άνοιγμα λογαριασμού σε Κυπριακή Τράπεζα. Αιτήματα για άνοιγμα λογαριασμών σε ελβετικές και κυπριακές τράπεζες υπέβαλαν οι εισαγγελικές αρχές στην προσπάθεια να βρεθούν στοιχεία για διακίνηση πολιτικού χρήματος προκειμένου να στοιχειοθετηθούν οι ατεκμηρίωτες καταθέσεις των προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση Νοβάρτης. Μέχρι τώρα έχει επιβεβαιωθεί ένα αίτημα από τις ελληνικές αρχές προς την Κύπρο σε σχέση με το σκάνδαλο για έλεγχο λογαριασμού συγκεκριμένου προσώπου σε κυπριακή τράπεζα. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν πρόκειται για πολιτικό πρόσωπο.
Η Εισαγγελία Διαφθοράς που χειρίζεται την έρευνα αναζητεί εξωχώριες εταιρείες και προσωπικά περιουσιακά στοιχεία εμπλεκομένων στην υπόθεση. Δικαστικές αρχές στην Ελλάδα εκτιμούν ότι λόγω της παραγραφής των αδικημάτων των πολιτικών η δικογραφία θα επιστραφεί στη δικαιοσύνη. Υπενθυμίζεται ότι η έρευνα των εισαγγελέων διαφθοράς ξεκίνησε στα μέσα Δεκεμβρίου 2016 με αρχικό υλικό στοιχεία για δωροδοκίες κρατικών λειτουργών και γιατρών που είδαν το φως της δημοσιότητας με αφορμή διετή έρευνα που διεξάγεται από τις Αμερικανικές Αρχές για την Νοβάρτης και τις μεθόδους που φέρεται να χρησιμοποιούσε για να επικρατήσει στην αγορά. Στη ΣΥΠΑ, τα τελευταία χρόνια διενεργούνται για την φαρμακοβιομηχανία από τις αρμόδιες αρχές στοχευμένες έρευνες τόσο από την Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς όσο και ποινικής αξιολόγησης συγκεκριμένων στοιχείων που έχουν συλλέξει για την Νοβάρτης. Στη δικογραφία γίνεται λόγος για μίζες ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ καθώς και εμπλοκή 10 πολιτικών προσώπων. Η συνολική ζημιά του δημοσίου από τις παράνομες πρακτικές των φαρμακευτικών εταιριών εν γέννη υπολογίζεται σε 23 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2000 ως το 2015, ενώ για την Νοβάρτης η ζημιά την ίδια περίοδο φτάνει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα τώρα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Πλήθος κόσμου, κυρίες και κύριοι, άρχισε από νωρίς το πρωί να σειραίει στο Προεδρικό Μέγαρο. Οι πύλες του οποίου άνοιξαν για το κοινό με την ευκαιρία της επανεκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη. Οι πολίτες εξέφρασαν την χαρά τους για την ευκαιρία που τους δίδεται να συγχαρούν τον Πρόεδρο από κοντά, καθώς και για να δουν το Προεδρικό Μέγαρο. Σαν μια έκφραση εμπιστοσύνης, ελπίδας, γι' αυτό την νιώθω ακόμα πιο βαρετή την ευθύνη να ανταποκριθώ στις προσδοκίες όχι μόνο όσων ήρθαν να με συγχαρούν, αλλά και σε ολόκληρον τον Κυπριακό λαό. Θέλω να εκφράσω για άλλη μια φορά την ευγνωμοσύνη μου στην εμπιστοσύνη που η ευρεία κοινωνική συμμαχία των πολιτών μου έδωσε, αλλά ακόμα και σε όσο έκαναν άλλες επιλογές, θέλω να το τονίσω αυτό. Η ΕΔΕΚ διαβεβαίωσε την Αρχή Λιμένων Κύπρου ότι θα είναι στο πλευρό της για την ανάπτυξη και αναβάθμιση των λιμανιών εν ώψη της συζήτησης που θα γίνει στην Βουλή των Αντιπροσώπων σε μερικές ημέρες για το εμπρεπολογισμό του 2018. Ο κ. Σιζόπουλος μιλούσε σε αντιπροσωπεία της Αρχής Λιμένων Κύπρου με επικεφαλής τον πρόεδρο της Αρχής Πέτρο Κρασά. Από την πλευρά της ΕΔΕΚ έχουμε διαβεβαιώσει την Αρχή Λιμένων Κύπρου ότι θα στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια με κάθε δυνατόν τρόπο εντός και εκτός κοινοβουλίου, γιατί θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά την ίδια στιγμή έχουμε ξεκαθαρίσει ότι από την πλευρά της ΕΔΕΚ δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να συνενέσουμε σε οποιαδήποτε προσπάθεια καταβληθεί είτε για ιδιωτικοποίηση κρατικής περιουσίας είτε ενδεχομένως για δημιουργία οποιονδήποτε προβλημάτων στην εμπορική ανάπτυξη και τη δραστηριότητα της Αρχής Λιμένου. Γιατί θεωρούμε ότι είναι ένας πολύ σημαντικός, ένας πολύ ζωτικός τομέας της κυπριακής οικονομίας, ο οποίος θα πρέπει να στηριχθεί αποφασιστικά, να αναβαθμιστεί και κυρίως τα αυξημένα έσοδα που μπορούν να προκύψουν να αποτελέσουν έναν πρόσθετο στοιχείο για την επίλυση άλλων ενδεχομένως προβλημάτων της πατρίδας μας, οικονομικών και κοινωνικών, αλλά κυρίως για να μπορέσουν να αναχρηματοδοτήσουν πρόσθετα αναπτυξιακά έργα τα οποία έχουμε άμεση ανάγκη. Πήγαμε με δυνατό άλογο, αλλά κουτσό ήταν η φράση που χρησιμοποίησε νωρίτερα στην εκπομπή Αλήθεια και ο πρόεδρος του κινήματος Οικολόγων Συνεργασίας Πολιτών Γιώργος Περδίκης, σχολιάζοντας το αποτέλεσμα των εκλογών αλλά και το μέλλον του ενδιάμεσου χώρου. Δεν μπορώ να πω ότι φταίει αυτός για την αποτυχία. Όμως, και το λέμε αυτόν και στην κριτική που κάνουμε, αν θέλετε και υπό τη μορφή αυτοκριτικής. Ναι, πιστεύω ότι ο λόγος που ένας από τους βασικούς λόγους που χάθηκε αυτή η μάχη είναι ο υποψήφιος. Ο υποψήφιος δηλαδή δεν ήταν ο ίδιος κακός, αλλά υπήρχε αυτό η ένταση εσωκομματική στο μεγάλο κόμμα του χώρου που υπέσκαψε την υποψηφιότητα του σε μεγάλο βαθμό και αδυνατούσε και ο ίδιος λόγω των χαρακτηριστικών του να προσελκύσει ψηφοφόρους από τα σώμορες πολιτικές δυνάμεις και από την κοινωνία. Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι το βασικό επιχείρημα που ακούγαμε
πριν καταλήξουμε στον Νικόλα από την πλευρά των υποστηριχτών του, ήταν ότι είναι ο αρχηγός του μεγάλου κόμματος, οι ψηφοφόροι και τα στελέχη του μεγάλου κόμματος του ενδιάμεσου χώρου, πάντα μιλούμε, δεν θα υποστηρίξουν κάποιον τρίτο, ανεξάρτητον όπως είπες αγαπητέ Δημητρή, γιατί θα τους προσελκύσει ο Δημοκρατικός Συναγερμός και ο Νίκος Αναστασιάδης. Αυτό έγινε με τον Νικόλα και μάλιστα έγινε πιο εύκολα. Δηλαδή το πάθος, η ένταση, η εκδικητικότητα που διακρίνεται στην εσωκομματική αντιπολίτευση στο Δίκο δεν θα υπήρχε αν ο υποψήφιος δεν είχε σχέση με τον Νικόλα και το περιβάλλον του. Mm-hmm. Είναι επικεντρωμένη στο πρόσωπο του Νικόλα και στο περιβάλλον του η αντιπαράθεση που έχουν mm-hmm. οι μέσα στο Δίκο. Πήγαμε με το πιο δυνατό άλογο να είναι κουτσό, δηλαδή το πιο δυνατό άλογο του άρματος, ναι. με δεδομένες τις οργανωτικές αδυναμίες και τις ιδιομορφίες των υπολείπων αλόγων του άρματος, ήταν το πιο δυνατό άλογο του άρματος θεωρητικά, αλλά και αυτό πήγε με έναν πόδι λειψό, δηλαδή τουλάχιστον με έναν πόδι λειψό, το οποίο μάλιστα εκλωτσούσε και μπουρδόκλωνε και τα υπόλοιπα, δηλαδή έβαζε τρικλοποδιές στα υπόλοιπα τρία πόδια. Με τέτοιου είδους σύνθεση, πώς θα μπορούσαμε να κερδίσουμε μια από την αρχή δύσκολη μάχη? Στην διεθνή επικαιρότητα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον 37 τραυματίστηκαν από διπλή βομβιστική επίθεση μέσα σε τέμενο στην πόλη Βεγγάζη της Ανατολικής Λιβύης. Οι εκρήξεις σημειώθηκαν στη διάρκεια της προσευχής. Οι μηχανισμοί φαίνεται να πυροδοτήθηκαν από απόσταση με κινητό τηλέφωνο, σύμφωνα με στρατιωτική πηγή. Πριν από δύο εβδομάδες, αναφέρουμε, περίπου 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν από διπλή βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε σε άλλο τέμενος στην Βεγγάζη. Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Λιβύης τελεί υπό τον έλεγχο του Εθνικού Στρατού της Λιβύης, του οποίου ηγείται ο διοικητής Χαλίφα Χάφταρ. Ο Χάφταρ ξεκίνησε τη στρατιωτική εκστρατεία του στην Βεγγάζη τον Μάιο του 2014, απαντώντας σε σειρά βομβιστικών επιθέσεων και δολοφονιών η ευθύνη για τις οποίες αποδόθηκε σε ισλαμιστές μάχητες. Τουλάχιστον 100 άνδρες των φιλοκυβερνητικών δυνάμεων στην Συρία σκοτώθηκαν έπειτα από συντονισμένες αεροπορικές επιδρομές του Διεθνούς Συνασπισμού υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Έγκλημα πολέμου χαρακτήρισε η κυβέρνηση της Συρίας τις τελευταίες αεροπορικές επιθέσεις από τον Διεθνή Συνασπισμό υπό τις Ηνωμένες Πολιτείες, ζητώντας παράλληλα από την διεθνή κοινότητα να καταδικάσει αυτές τις ενέργειες. Η κρατική τηλεόραση έκανε λόγο για δεκάδες νεκρούς από τους βομβαρδισμούς στην ανατολική όχθη του Εφράτη, λίγα χιλιόμετρα από την πόλη Deir el-Zor, η οποία ελέγχεται πλέον από το καθεστώς Άσαντ μετά από χρόνια που βρισκόταν στα χέρια των τζιχαντιστών. Το χτύπημα δικαιολόγησε η Ουάσιγκτον. Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις ενήργησαν ευρισκόμενες σε αυτοάμυνα, έχοντας την υποστήριξη του συνασπισμού για να αντιμετωπίσουν με επιτυχία μια απρόκλητη επίθεση από τις δυνάμεις που βρίσκονται στην Ανατολική Συρία και τάσσονται υπέρ του καθεστώτος. Έως και 100 φιλοκυβερνητικοί μαχητές εκτιμάται ότι έχασαν την ζωή τους από το χτύπημα. Η Διεθνή Συμμαχία διευκρίνησε ότι στόχος της παραμένουν αποκλειστικά οι τζιχαντιστές, κάτι που ωστόσο αμφισβητεί η πλευρά της Ρωσίας. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι ρεαλιστικό. Θέλαμε να δούμε μια ανακοχή, το τέλος του πολέμου στην Συρία. Όμως οι τρομοκράτες δεν είμαι σίγουρος ότι συμφωνούν με αυτό που προτείνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στο μεταξύ, συνεχίστηκαν για τέταρτη ημέρα οι εντατικές αεροπορικές επιδρομές του Συριακού καθεστώτος στην Ανατολική Γούτα που ελέγχεται από τους αντάρτες. Μόνο την Πέμπτη, τουλάχιστον 18 άμαχοι σκοτώθηκαν, ανάμεσα από τους δύο παιδιά. 6 κοινότητες επλήγησαν, μεταξύ των οποίων η Τζιζρίν, όπου σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο έχασαν την ζωή τους 8 άμαχοι. Με το μήνυμα ειρήνης εγκίνηση, άνοιξαν και επίσημα την αυλαία του 23η χειμερινή Ολυμπιακή Αγώνες στην Πιονγκτσάνγκ της Νοτιού Κορέας, με την Ελλάδα να κάνει πρώτη είσοδο ως τιμή στην χώρα όπου γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Ο Ολυμπιακός Βωμός άναψε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Πιονγκτσάνγκ, δίνοντας και επίσημα το σύνθημα για την έναρξη των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων της Νότιας Κορέας. Την τιμή για την αφή του βωμού είχε η διάσημη κορεάτισσα, στάρ του καλλιτεχνικού πατινάζ, Κιμ Γιουνά. Τα φώτα βέβαια συγκέντρωσε η παρουσία της αδερφής του Κιμ Γιονγκούν, Κιμ Γιο Γιόγκ, στην εξέδρα των επισήμων. Η αντιπροσωπεία της Βόρειας Κορέας καθόταν ακριβώς πίσω από τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας, με τον οποίο η Κιμ Γιο Γιόγκ είχε θερμή χειραψία.
Αντιθέτως, η Βορειοκορεάτισσα δεν είχε επαφές με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Mike Pence και τη σύζυγό του, που κάθονταν ακριβώς δίπλα από το προεδρικό ζεύγος της Νότιας Κορέας. Νωρίτερα, ο Mike Pence δεν είχε παραστεί στο επίσημο δείπνο αξιωματούχων, όπου επρόκειτο να κάτσει στο ίδιο τραπέζι με τον Kim Jong-nam, πρόεδρο της Βόρειας Κορέας. Με τραγούδι και ασταμάτητο χορό κηρύχθηκε χθες και η επίσημα έναξη των καρναβαλιστικών εκδηλώσεων, με τον βασιλιά Ρίγα και την βασίλισσα Ντάμα να ανεβαίνουν στο άρμα τους και να ηγούνται της καρναβαλικής περίοδου. Με χειροκροτήματα και πυροτεχνήματα η Λεμεσός υποδέχθηκε το βασιλικό ζεύγος του φετινού καρναβαλιού Ρίγας και Ντάμα, που ενσάρκωσε ο Χριστάκης και η Ζήνα Μαχαλικίδη. Κηρύσσοντας την έναρξη των καρναβαλιστικών εκδηλώσεων, ο Δήμαρχος Λεμεσού Νίκος Νικολαίδης δήλωσε πως το φετινό καρναβάλι θα είναι το καλύτερο, γιατί έτσι θα είναι κάθε επόμενο καρναβάλι. Ευχαρίστησε επίσης όλους όσοι συμμετέχουν στις εκδηλώσεις και ακόλουθος η περσινή βασίλισσα του καρναβαλιού έστεψε τη νέα βασίλισσα και τον νέο βασιλιά με πυροτεχνήματα να φωτίζουν τον ουρανό. Το ζεύγος Μαχαλεκίδη υποσχέθηκε στο κοινό να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του, καλώντας όλους να ξεχάσουν για τις επόμενες μέρες τις έγνοιες και τις κοτούρες και να διασκεδάσουν στους τρελούς καρναβαλίστικους ρυθμούς της Λεμεσού. Ο βασιλιάς Ρίγας και η βασίλισσα Ντάμα επάνω στο εντυπωσιακό άρμα τους παρέλασαν προς την πλατεία Ιρών, όπου πραγματοποιήθηκε καρναβαλίστικο ξεφάντωμα. Την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί η παιδική παρέλαση, η οποία θα κινήσει από τον παραλιακό δρόμο στα φώτα τροχέας του δημόσιου κήπου και θα καταλήξει στον χώρο στάθμευσης του Μόλου. Ο Δήμος Λεμεσού έχει προγραμματίσει καρναβαλίστικο πάρτι για ερωτευμένους στις 14 Φεβρουαρίου. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται στις 18 Φεβρουαρίου με τη μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση με επικεφαλή στο βασιλικό ζεύγος Ρίγας και Ντάμα, με εκκίνηση από τον κυκλοφοριακό κόμβο Αγίου Νικολάου και κατάληξη στα φώτα τροχές πολεμιδιών. Ώρα για την αθλητική μας ενημέρωση. Μαζί μας ο Πόλης Χαραλάμπους. Πολύ καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Στην 24η αγωνιστική μπαίνει από αύριο το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα στην πρώτη κατηγορία. Το παιχνίδι που ξεχωρίζει είναι αυτό που θα γίνει την Κυριακή στις 5 το απόγευμα ανάμεσα στον Απόλλωνα και την ΑΕΚ στο Τσίριο. Οι δύο ομάδες στον πρώτο αγώνα είχαν φέρει ισοπαλία 1-1. Στον Απόλλωνα υπολογίζεται και ο Ντασίλβα. Να πούμε επίσης ότι όσον αφορά τον Νίκο Μαρτίνες, είχε μείνει εκτός αποστολής στο παιχνίδι της περασμένης Τετάρτης με τη Δόξα στο Μακάριο Στάδιο, γιατί ταλαιπωρήθηκε από ίωση. Ο Αργεντινός, ακόμα και αν υπολογίζεται για το μεθαυριανό ντέρμπι, δεν θα είναι στην ενδεκάδα. Τώρα, να πούμε ότι χτυπά πόρτα για το αρχικό σχήμα ο Σέρβος, ο Σάσα Μάρκοβιτς, ο οποίος είχε κάνει επίσημο ντεμπούτο στον αγώνα με τη Δόξα στο Μακάριο, μάλιστα έβαλε και έναν γκολ που δεν ξεκαθάρισε ούτε το replay, αν σωστά ή λαθασμένα δεν μέτρησε. Στον Απόλλωνα, που η διοίκηση περιμένει ότι θα είναι γεμάτη η διοικητική κερκίδα, ούτως ώστε να αποτελέσουν οι οπαδοί της ομάδας τον 12ο παίχτη για να μπορέσουν να πάρουν τον ντέρμπι με την ΑΕΚ. Η προετοιμασία θα ολοκληρωθεί αύριο στο προπονητικό κέντρο της ομάδας στο Κολώσι. Στην ΑΕΚ τώρα δεν υπολογίζεται ο Άντερ Μουρίγιο, ο οποίος υπέστη τράβηγμα, θα είναι η μοναδική απουσία στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Η ΑΕΚ, η οποία έχει ένα αρνητικό απολογισμό στα παιχνίδια ντέρμπι, αφού δεν έχει κερδίσει κανένα, ενώ πάει πολύ καλά στο γήπεδό της, έχει πάρει κάποιες νίκες σε ντέρμπι, στο εκτός έδρας δεν μπορεί να πάρει νίκη, κάτι βεβαίως που της έχει κοστίσει για να μείνει λίγο πιο μακριά από την κορυφή. Δεν είναι πολύ ικανοποιητικό το ενδιαφέρον των οπαδών της ΑΕΚ για να έρθουν στο Τσίριο την Κυριακή το απόγευμα. Είναι μικρό το νούμερο αυτών που έχουν αγοράσει εισιτήρια μέσω της ιστοσελίδας της ΚΟΠ, αφού, όπως είναι γνωστό, στα παιχνίδια ντέρπι υποχρεώνονται οι οπαδοί των φιλοξενούμενων ομάδων να αγοράζουν τα εισιτήριά τους με ταυτοποίηση μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Ομοσπονδίας. Να πούμε ακόμα ότι για τον Απόλλωνα, ότι σήμερα ο
Ο αντιπρόεδρος της ΚΟΠ, ο Φώτης Φωτίου, ανακοίνωσε ουσιαστικά ότι ο Απόλλωνας θα είναι στην ΚΟΠ TV από το καλοκαίρι του 2019. Να πάμε στον ΑΠΟΕΛ. Ο Γιώργος Εφρέμ θα μεταβεί τη Δευτέρα στη Λισαβόνα για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις για το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί τον τελευταίο καιρό. Εννοείται ότι ο διεθνής Κύπριος Εξτρέμ δεν υπολογίζεται για τον αγώνα της Κυριακής με την Πάφος FC εκτός έδρας. Σήμερα και σήμερα έκανε ατομικό πρόγραμμα, ενώ υπάρχει σοβαρή πιθανότητα ο Καρλάου μετά από αρκετές εβδομάδες να είναι στην αποστολή, αλλά δεν έχει πολλές πιθανότητες να είναι και στην αρχική ενδεκάδα. Ο ΑΠΟΕΛ, ο οποίος παίζει εκτός έδρας με την Πάφο, στο Γάσι Πι την νίκησε πολύ εύκολα. Η Πάφο όμως είναι ανεβασμένη και ψυχολογικά και αγωνιστικά, ύστερα από την ευρεία νίκη που πέτυχε την περασμένη αγωνιστική στο Τσίριο, κερδίζοντας τον Άρη με 0-6. Ο Χρήστος Νικολαίδης θα είναι ο διαιτητής στο συγκεκριμένο παιχνίδι, επαναλαμβάνομαι, που θα γίνει την Κυριακή στις 3 το απόγευμα. Να πάμε και στην Ομόνια, όπου βγήκε ένα δελτίο τύπου το απόγευμα για τον Σουηδό τερματοφύλακα τον Αλβμπόκε. Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμα ξεκάθαρη εικόνα πόσες εβδομάδες θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης ο Σουηδός τερματοφύλακας, ο οποίος τραυματίστηκε στην ομοπλάτη, ύστερα από μια επέμβαση σε απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ράγιος στον ντέρπι με την Ανόρθωση. Άλλαξε για τα καλά το κλίμα στην Ομόνια ύστερα από το διπλό επί της Μεγάλης Κυρίας με ανατροπή. Αύριο οι πράσινοι παίζουν με τον Άρη στο Γάσι Πι. Μάλιστα, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους φίλους του Τριφυλιού για να πάνε στο γήπεδο. Ίσως πάνε περίπου 10.000. Όσον αφορά την αποστολή, πέραν από τον Αλβμπόκε, δεν υπολογίζεται ούτε ο Μιχαήλοφ, ο άλλος τερματοφύλακας, αφού η κατάρα χτύπησε αρκετά την Ομόνια με τους τερματοφύλακες και τους τραυματισμούς φέτος. Και έτσι θα έχει ένα νεαρό στον πάγκο η Ομόνια, πίσω από τον Ανδρέα Χριστοδούλου, ο οποίος θα υπερασπίζεται την εστία της ομάδας αύριο απέναντι στον Άρη. Και να πάμε τώρα στην ελλαδική επικαιρότητα. Ο ΠΑΟΚ σε χθεσινό παιχνίδι στο Περιστέρι νίκησε τον Ατρόμητο με 3-1 και με συνολικό σκορ 5-1 προκλήθηκε στους 4 του κυπέλου. Να πάμε να δούμε τις καλύτερες φάσεις του αγώνα. Σάκοφ, τώρα κερδίζει κάποια μέτρα ο ΠΑΟΚ, η κάθετη για τον Κουλούρη, τα κουνάκι για τον Σάκοφ, πλασέ, εξαιρετικό γκολ, το 5ο του Σάκοφ στο κύπελο και ο ΠΑΟΚ στο 30 παίρνει προβάδισμα. Ούμπιδες, Βασιλακάκης, ωραία πάσα για τον Μπουσούλατζιτς, το πλασέ του Βόσνιου, πάλι ο Πασχαλάκης. Ο Κοτσόπουλος θα γυρίσει, κεφαλιά αυτή τη φορά, δεν μπορεί ο Πασχαλάκης. Ισοφαρίζει με το Βασιλακάκι ο Ατρόμητος. Αντιπλέον τους παίκτες να πιστέψουν ότι μπορούν να πετύχουν και ένα δεύτερο γκολ. Κάνιας θα κάνει το σουτ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Το πρώτο του Κάνιας τη φετινή σεζόν. Υπέροχο γκολ στο 67. Δύο όπως και τον τελικό. Στο 10 Μαΐου. Μπίσες Βαρ σήκωσε το κεφάλι. Εξαιρετική μεταβίβαση. 3-1 από τον Κουλούρη. Δημιουργία Μπίσες Βαρ. Εκτέλεση Κουλούρη και ο ΠΑΟΚ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση στο πλαίσιο του δελτίου ειδήσεων του Capital. Ο λόγος στον Κωνσταντίνο Αθανασίου για τη συνέχεια και την ολοκλήρωση του δελτίου. Κωνσταντίνο. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αθλητική ενημέρωση. Να δούμε τώρα την κίνηση των μετοχών στο χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων. Και πριν ολοκληρώσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό.
Απόψε θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό και τα υψηλότερα ορεινά και γύρω στους 11 βαθμούς στα παράλια. Αύριο θα υπάρχουν διαστήματα με κυρίως έθριο καιρό αλλά και αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα νότια και ανατολικά παράλια, γύρω στους 19 στα υπόλοιπα παράλια και στους 16 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο, κυρίες και κύριοι. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που και απόψε επιλέξατε την τηλεόραση του Capital για την ενημέρωσή σας. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων για άτομα με απώλεια ακοής. Στις 9 παρακολουθήστε την ταινία My Dog Skip. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς να έχετε ένα υπέροχο και ευχάριστο βράδυ.